Καλή εβδομάδα. Πριν ξεκινήσουμε με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, να σας πω κάτι. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβέρνηση Σιμίτη έχει δώσει εντολή να πληγεί ανεπανόρθωτα ο Sky. Ναι, όπως το ακούσατε. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δόθηκε εντολή από την κυβέρνηση Σιμίτη προς διάφορους μηχανισμούς να πληγεί ανεπανόρθωτα ο Sky. Σας διαβάζω μία είδηση την οποία έχω από το δικαστικό ρεπορτάζ. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο κύριος Αλέξανδρος Μεταξάς, παρήγγειλε στον αντισαγγελέα Εφετών Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Βέριο, να ενεργήσει προκαταρτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν τελέστηκαν αδικήματα παραβίασης μυστικών της πολιτείας. Ξέρετε, για την εικόνα που έδειξε η τηλεόραση του Sky να φεύγουν μερικά πολεμικά σκάφη προς τα έξω. Θα σας πω τώρα για αυτές τις εικόνες. Να ζητηθεί λοιπόν, λέει η είδηση, η κασέτα και να καταθέσει εκπρόσωπος από τον Ναύσταθμο για το αν ήταν επιβεβλημένη η τήρηση απορρίτου έναντι ξένης κυβέρνησης. Προσέξτε, αυτό κινεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο κύριος Αλέξανδρος Μεταξάς. Οφείλω λοιπόν εγώ να πω ορισμένα πράγματα και στον σεβαστό προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, τον κύριο Μεταξά, αλλά και στους υπόλοιπους μηχανισμούς που κινούν τέτοιες διαδικασίες εναντίον μέσου ενημέρωσης. Όταν βγαίνουν πολεμικά σκάφη έξω στο Αιγαίο, είτε από την πλευρά της Τουρκίας, είτε από την πλευρά της Ελλάδος, η άλλη πλευρά αμέσως με τα ηλεκτρονικά αυτιά γνωρίζει αμέσως πότε βγήκε ο στόλος στο Αιγαίο. Ο αντίπαλος στόλος. Όλα τα νησιά μας έχουν αυτιά και οι Τούρκοι στα παράλια τους έχουν επίσης αυτιά. Ο κλάδος που ελέγχει από πλευράς Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αυτού του είδους τις κινήσεις εκείθεν των συνόρων λέγεται κλάδος ΡΟ. Είναι ο ηλεκτρονικός κλάδος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Υπάρχει αυτή η υπηρεσία στην οποία δουλεύουν, θα έλεγα, άξιοι άνθρωποι. Για όσους έχουμε κάνει ρεπορτάζ υπηρεσιών πληροφοριών, το ξέρουμε και εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια στο παρελθόν και αστυνομικό ρεπορτάζ και ρεπορτάζ ΚΙΠ, ρεπορτάζ υπηρεσιών πληροφοριών. Ο κλάδος αυτό δουλεύει με ανθρώπους που σπάνε κώδικες, που παρακολουθούν τα σήματα πολεμικών μονάδων, που γνωρίζουν τις κινήσεις των εκείθεν των συνόρων, των στρατιωτικών μονάδων. Το ίδιο γίνεται και με τους Τούρκους. Μόλις βγουν από εδώ τα σκάφη μας και αρχίζουν να δουλεύουν οι ασύρματοι κανονικά. Έχουν διάφορα χαρακτηριστικά που πιάνουν αμέσως τα ηλεκτρονικά αυτιά. Γνωρίζουν πόσα σκάφη έχουν βγει, πώς αναπτύσσονται και όταν επέλθει και ο οπτικός εγκλωβισμός με τα ραντάρ, όπως έγινε ας πούμε στην Ήμια, τότε γίνεται άμεσα, εκτός από την ποσοτική πληροφόρηση πόσα σκάφη είναι κτλ. Κτλ. Γίνεται και ποιοτική ανάλυση. Τι είναι κάθε σκάφος, τι κουβαλάει επάνω, τι μπορεί να κουβαλάει. Αμέσως γίνεται η ποιοτική ανάλυση. Τώρα, επειδή ο Sky κινδυνεύει να θεωρηθεί ή να κατηγορηθεί και σαν προδότης, να σας πω ορισμένα πράγματα. Εκεί στον Ναύσταθμο παλαιότερα υπήρχε και ένα ουζάδικο από πάνω. Πήγαιναν διάφοροι διπλωμάτες και παρακολουθούσαν τις κινήσεις στον Ναύσταθμο. Επήγαινε λοιπόν τότε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και έδινε κάποιες φωτογραφίες στις εφημερίδες όταν θέλαμε να κάψουμε κανένα διπλωμάτη χωρίς να δημιουργηθεί σκάνδαλο, χωρίς να δημιουργηθεί επεισόδιο, όταν θέλαμε να διώξουμε κανένα Τούρκο διπλωμάτη από εδώ, από την Ελλάδα, αλλά χωρίς να δημιουργήσουμε μεγάλες τριβές μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία, μέσα στο ΝΑΤΟ, γιατί και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ είναι. Τότε διοχετεύαν κάποιες φωτογραφίες οι υπηρεσίες πληροφοριών και λέγαμε διπλωμάτες χώρας της Εγγύης Ανατολής, δεν λέγαμε Μέσης Ανατολής, που εθεάθησαν να πίνουν ουζάκι στον Ναύσταθμο. Πάντα ήταν ένας χώρος που λέγαμε αλήθεια πόσο φυλάγεται. Πάντα το λέγαμε. Μάλιστα, από ό,τι θυμάμαι εγώ, είχαν συλληφθεί και καμιά δεκαριά Αυστριακοί τουρίστες. Τους έστελναν οι Τούρκοι για να τραβάνε καμιά φωτογραφία. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για φωτογραφίες κτλ., καταργήθηκαν από την ώρα που βγήκαν οι δορυφόροι. Τελειώσανε. Από την ώρα που οι δορυφόροι έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώνουν ένα πακέτο τσιγάρα κάτω στο έδαφος και να ξέρουν ποιος κινείται πάνω στο σκάφος ή οπουδήποτε αλλού. Όλα αυτά έχουν τελειώσει για τους Αυστριακούς, τουρίστες που είχαμε παλιά. Θυμάμαι, γιατί εγώ 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πιάναμε Αυστριακούς τουρίστες εκεί στον Ναύσταθμο ή βάζαμε φωτογραφία για τους Τούρκους διπλωμάτες, κάτι εμπορικούς ακολούθους της ΜΙΤ, δηλαδή της Μυστικής Υπηρεσίας των Τούρκων. Βάζαμε τις φωτογραφίες και μετά από μια εβδομάδα βλέπαμε ότι έφευγε. Γιατί είχε καεί. Τον έδιωχνε η πρεσβεία από εδώ. Γιατί είχε γίνει αντιληπτός. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Ναύσταθμο, πέρα του γεγονότος ότι ξέρανε και οι Τούρκοι
και η ελληνική πλευρά, η δική μας πλευρά, ξέραμε πόσα σκάφη κινούνται στην περιοχή του Αιγαίου. Πέραν αυτού όμως, επειδή μιλάμε για απόρριτο, πιο απόρριτο, μετά από όσα έχει πει ο Ναύαρχος Λιμπέρης και μετά από όσα έχει αφήσει να διαρρεύσουν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Σιμίτης, στο Βήμα, διαβάσατε τη λέει η νίκη σήμερα. Η νίκη του λέει ότι άφησε να διαρρεύσουν μυστικά. Η νίκη, η καταπράσινη νίκη, στη δεύτερη σελίδα της, έχει ένα άρθρο εδώ για τον κύριο Σιμίτη που του λέει ότι έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία στο Βήμα, στο έγκυρο Βήμα του κυρίου Λαμπράκη, για να κάψει το Λιμπέρι τον Ναύαρχο. Έδωσε στο συγκρότημα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του, λέει ποιο, το κομματικό όργανο του Πασόκ. Διέρευσε απόρριτα μυστικά της χώρας προς τις εφημερίδες για εκείνη τη νύχτα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το λέει η καταπράσινη νίκη που λέει εδώ στον τίτλο: Το Πασόκ νίκησε το Σιμίτη, λέει η κομματική εφημερίδα εδώ πέρα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί βέβαια που δεν τους αρέσει ούτε η άνοδος της τηλεθέασης του Sky, ούτε το γεγονός ότι αυτός εδώ ο σταθμός εμφανίζει μια ψυχή και λέει τα πράγματα με το όνομά τους και προς κάθε κατεύθυνση. Είτε αυτή είναι ο Σιμίτης, είτε είναι το αυλικό περιβάλλον του κυρίου Παπανδρέου, είτε είναι η ρηγύλης του κυρίου Εύερτ. Αυτός ο σταθμός έχει ψυχή και το κάνει καθημερινά και το αποδεικνύει, φίλες και φίλοι, 24 ώρες το 24ωρο. Κάποιοι μηχανισμοί λοιπόν κινούνται, βάλτε ένα πρόστιμο τώρα μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια στο Sky που έχει περάσει και τις δυσκολίες τις οικονομικές, έτσι για να σφίξει πάρα πολύ ο βρόχος γύρω από το λαιμό του ή να τεθεί υπομοιρία, ναι, ώστε να μπορούμε να πούμε και του Αλαφούζου και τον Αλωνώνη και του Μαλέλη που είναι διευθύνης ειδήσεων και του Τράγκα και οποιοδήποτε ότι αν δεν είσαστε καλά παιδιά τότε θα σας κλείσουμε το κανάλι διότι παραβιάσατε μυστικά της χώρας. Κυρίες και κύριοι, εγώ ένα έχω να πω. Αυτά είναι θλιβερά πράγματα και θα έπρεπε οι κυβερνώντες να ξέρουν, επειδή όλοι μας σε ένα κοινό τόπο τα έχουμε ζήσει πολλά χρόνια, γίνονται boomerang για την εκάστοτε κυβέρνηση. Τέτοιου είδους διώξεις ή τέτοιου είδους μηχανισμοί σε βάρος μέσων ενημέρωσης, σε βάρος δημοσιογράφων, μηχανισμοί λασπώματος ή μηχανισμοί κυρώσεων γίνονται για τον πολιτικό κόσμο boomerang. Και δυστυχώς δεν προάγουν ούτε την πολιτική μας ζωή, ούτε αν θέλετε την κοινωνική μας λειτουργία. Αυτά και θα επανέλθουμε για την υπόθεση του Sky, αλλά και των μηχανισμών που κινούνται αυτά τα τελευταία 24ωρα κατά του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. Να περάσουμε τώρα στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Το Πασόκ νίκησε το Σιμίτη, ήταν φίλες και φίλοι ο σημερινός τίτλος της εφημερίδας Νίκη που πρόσκειται στο κόμμα και όχι στην κυβέρνηση Σιμίτη. Στο σημερινό κύριο άρθρο της, η καταπράσινη απογευματινή εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κώστας Σιμίτης, θα έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτικός, προσέξτε τι λέει, στον τυφλό δεσμό που συνήψε με την χρήση του Λαδά. Δηλαδή, για όσους γνωρίζουν τη γλώσσα της δημοσιογραφικής πιάτσας, με το συγκρότημα Λαμπράκη. Και τονίζει ότι ο κύριος Σιμίτης ανέθεσε στο συγκρότημα αυτό, στο συγκρότημα Λαμπράκη, να φάει τον Ναύαρχο Λιμπέρι. Το Πασόκ, λέει η εφημερίδα, πάντα στον κύριο Σιμίτη, είναι εδώ, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα σε αφορά. Φοβερό αυτό που του λέει. Ή θα είσαι, του λέει, με το κίνημα και το λαό, του λέει στο κύριο άρθρο της, ή με τη χρήση του Λαδά, δηλαδή με τον κύριο Λαμπράκη. Αλλά και για τον κύριο Κώστα Λαλιώτη, η ίδια καταπράσινη εφημερίδα που πρόσκειται στην κομματική μηχανή και στο δίδυμο Τσοχατζόπουλου Αρσένη, αναφέρει ότι μετά από μια 20χρονη περιπλάνηση στην κομματική νομιμότητα, έτσι του λέει, ξεκίνησε τη βόλτα της μεγάλης παρέκκλησης. Και κάνεις λάθος, λέει η Νίκη, αν νομίζεις ότι στη φουσκοθαλασσιά της Ήμιας αναβαπτίζεται, λέει στο Λαλιώτη, το κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό. Και ο διευθυντής της εφημερίδας, ο κύριος Γιώργος Καρβελάκης, γνωστός στέλεχος του Πασόκ, γνωστός άνθρωπος του Πασόκ, καταλήγει στο άρθρο του. Τυφλή και ανόητη, Κώστα μου, χρησιμοποιεί το τυφλή και ανόητη που είπε ο κύριος Λαλιώτης στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στην Αποκλειστική. Τυφλή και ανόητη, Κώστα μου, είναι όσοι δεν βλέπουν είτε δεν θέλουν να δουν το οφθαλμοφανές. Δηλαδή ότι ο κύριος Σιμίτης απεδείχθη αναλώσιμος πριν καν αρχίσει, λέει η κομματική εφημερίδα. Κυρίες και κύριοι, οι περισσότερες εφημερίδες σήμερα, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς διαβάζοντας τις δικές σας,
επισημαίνουν το στραπάτσο του κυρίου Σιμίτη, έτσι και το αποκαλούν, έτσι το χαρακτηρίζουν, στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν του έδωσε την πολύμηνη ή έστω ολιγόμηνη παράταση που επεδίωκε για το πολυσυζητημένο συνέδριο, αλλά του χρήσωσε το χάπι και αποφάσισε αντί να κάνει το συνέδριο τον Ιούνιο, να το κάνει τον Ιούλιο. Στην Κεντρική Επιτροπή απεδείχθη ότι η δύναμη του κυρίου Σιμίτη είναι ελάχιστη πλέον, φίλες και φίλοι, και εκεί δεν φτάνει η υποστήριξη της ομάδας του κυρίου Λαλιώτη. Άλλωστε, θα έλεγα ότι επισημαίνονται διάφορες οβίδιες μεταμορφώσεις στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός της Αμυνάς μας, ο κύριος Αρσένης, μετά τις απειλές του Ναύαρχου Λιμπέρη ότι θα προβεί σύντομα σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ότι θα τρέχουν να κρυφτούν όλοι, κάλεσε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, να διευκρινίσει αν υπάρχουν κρυφά σημεία στη συμφωνία με τους Αμερικανούς. Φαίνεται ότι ο κύριος Αρσένης ξέρει πολλά, φίλες και φίλοι, και τα φωτίζει, ξέρει πολλά για εκείνη τη νύχτα. Κάποιος θα του τα είπε. Ενδεχομένως και εκείνοι που είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάντως ο κύριος Αρσένης είτε με ερωτήματα, είτε με κλήσεις προς τον Πρωθυπουργό, είτε ακούγοντας τον κύριο Λιμπέρη και κάνοντας δύο βήματα πιο εκεί, αρχίζει να φωτίζει πολλά από τα σημεία εκείνης της δραματικής νύχτας. Να δούμε τώρα όμως ένα ρεπορτάζ για όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και για το στραπάτσο του κυρίου Σιμίτη. Στραπάτσο Σιμίτη χθες στην Κεντρική Επιτροπή με χρυσωμένο το δηλητηριώδες χάπι και αντί για ολιγόμηνη αναβολή που ζητούσε επιμόνως ο Πρωθυπουργός ώστε να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία, το συνέδριο μετατέθηκε για τα μέσα Ιουλίου, δηλαδή μόνο ένα μήνα αργότερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες του πολιτικού ρεπορτάζ, ο Κώστας Σιμίτης εκπροσωπεί πλέον ένα μικρό αριθμό στελεχών του ΠΑΣΟΚ που υπολογίζεται κάτω από το 1 τρίτο και είναι αμφίβολο αν συγκεντρώνει και τις ψήφους που πήρε στην αρχική ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Πρωθυπουργού. Παράλληλα, οι κομματικοί έχουν εξαπολύσει με τοπική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τον ως υπάλληλο του Χρήστου Λαμπράκη και του εκδοτικού συγκροτήματός του. Δεν είναι τυχαίο ότι η φιλοκομματική νίκη που πρόσκειται στον Άκη Τσοχαντζόπουλο έχει σήμερα τον τίτλο «Το ΠΑΣΟΚ νίκησε τον Σιμίτη», τονίζοντας ότι έτσι επικράτησε η κομματική νομιμότητα. Στο άρθρο της η εφημερίδα παρατηρεί ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι πιο επιφυλακτικός στον τυφλό δεσμό που συνήψε με τον Χρήστο Λαμπράκη. Ο Πρωθυπουργός εμπιστεύεται το συγκρότημα, γράφει η Νίκη, αλλά αυτό όσο τον κολακεύει τόσο αποδυναμώνει το κίνημα από το οποίο προέρχεται ο Κώστας Σιμίτης και στο οποίο κατά πάσαν πιθανότητα θα θέλει να μείνει. Στο άρθρο επίσης αναφέρεται ότι μέσω του Κώστα Σιμίτη διέρευσαν στο βήμα κάποια μυστικά από εκείνη την κρίσιμη νύχτα στη βραχονισίδα Ήμια. Θα λέγαμε, συνεχίζει ο αρθρογράφος, ότι ο Σιμίτης ανέθεσε στην Χρήστου Λαδά να φάει το Λιμπέρι και καταλήγει με μια προειδοποίηση τονίζοντας «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα σε αφορά. Ή θα είσαι με το κίνημα και το λαό ή με την Χρήστου Λαδά». Η ίδια εφημερίδα, σε άρθρο του διευθυντή της Γιώργου Σκαρβελάκη, επιτίθεται στον Κώστα Λαλιώτη για τα όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία, λέγοντας ότι ο Κώστας Λαλιώτης κάνει λάθος αν νομίζει ότι στη φουσκοθαλασσιά της Ήμια αναβαπτίζεται το κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό. Πάντως, σήμερα οι εφημερίδες, κρίνοντας τα όσα διαδραματίστηκαν στην Κεντρική Επιτροπή, συγκλίνουν στην άποψη ότι ο Κώστας Σιμίτης είναι όμηρος και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αιχμηρή και φοβερή ερώτηση του Γεράσιμου Αρσένη προς τον Κώστα Σιμίτη για το τι κρύβει από την αδιαφανή και μυστική συμφωνία του με τον Κλίντον. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γεράσιμος Αρσένης, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το τι ακριβώς συνέβη την κρίσιμη νύχτα, λέγοντας «Πιστεύω τον Μπάγκαλο και όχι τον Χόλμπρουκ», υπονοώντας ότι υπήρξε μυστική συμφωνία που κανείς δεν έμαθε το αντικείμενό της. Το θέμα παίρνει τεράστιες διαστάσεις όταν αυτός που ζητάει να μάθει δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που εμέσως πλην σαφώς τονίζει ότι παρότι ήταν ο άνθρωπος που διοικούσε τις ένοπλες δυνάμεις, δεν γνώριζε τι ακριβώς έκαναν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών πίσω από την πλάτη του. Το χωρίς αναισθητικό είχε προαναγγείλει ότι ο Υπουργός Άμυνας θα μιλήσει και θα φωτίζει κομμάτι-κομμάτι τα όσα συνέβησαν τις ώρες της κρίσης, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες είναι απόλυτα ενημερωμένος από τους Αμερικανούς για το τι ακριβώς τους υποσχέθηκε ο Κώστας Σιμίτης. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερτ, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός τα έδωσε όλα με ένα τηλεφώνημα και φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά τι συνέβη, ενημερωμένος και αυτός από τους Αμερικανούς.
Και ενώ η επαγρύπνηση στο Αιγαίο συνεχίζεται και οι Τούρκοι ξεκινούν μεγάλη αεροναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά, οι θέσεις του αποπεμφθέντος αρχηγού ΓΕΘΑ Ναύαρχου Χρήστου Λιμπέρη, που όπως φαίνεται διαρρέουν από το περιβάλλον του, συγκλονίζουν την πολιτική ηγεσία και βαθαίνουν το χάσμα με τις ένοπλες δυνάμεις. Σε ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, ο Ναύαρχος Λιμπέρης απειλεί ότι αν μιλήσει, τότε θα τρέχουν όλοι να κρυφτούν. Μία δήλωση, οι αποδέκτες της οποίας δεν διευκρινίζονται, αλλά σίγουρα δείχνουν ότι η δράση του παρασκηνίου στην κρίση του Αιγαίου ήταν κάτι παραπάνω από έντονη. Και δεν είναι μόνο η δήλωση στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία που τορπιλίζει την κυβέρνηση, αλλά στον λόγο δημοσιεύονται άλλες δηλώσεις του που αναφέρουν ότι τον πίεζαν οι πολιτικοί να μην ενεργήσει την κρίσιμη εκείνη νύχτα. Και ενώ όπως όλα δείχνουν υπάρχει αθέατη πλευρά πίσω από την αποπομπή του Χρήστου Λιμπέρη, ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής κάνει λόγο για ξένο δάχτυλο. Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας που επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές, αναφέρεται ως καθοριστική σημασία τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Γερμανός καγκελάριος Χέλμουντ Κόλ με τον Κώστα Σιμίτη μετά την κρίση στην Ήμια. Η συνομιλία αυτή επηρέασε, σύμφωνα με την εφημερίδα, αν δεν έκρινε κιόλας τις αποφάσεις για την τύχη του Χρήστου Λιμπέρη. Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδεχθεί ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, στο οποίο υπάρχει ταύτιση απόψεων και επιδιώξεων μεταξύ της αμερικανικής πλευράς και της γερμανικής ως ευρωπαϊκής υπερδύναμης. Ο κύριος Λιμπέρης εκρίθη πάντως, σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο, ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για το νέο στάτους που διαμορφώνεται. Ενώ ο κύριος Σιμίτης, με τον τρόπο που θέλησε να τον απομακρύνει, επιχείρησε και μια γενικότερη επίδειξη πυγμής στο εσωτερικό του Πασόκ. Από την πλευρά της, η ομάδα Σιμίτη, διαρρέοντας πληροφορίες στο προσκείμενο σε αυτήν Βήμα, υποστηρίζει σε εκτεταμένο ρεπορτάζ και με ποδοσφαιρικούς όρους ότι ήταν μεγάλες οι ευθύνες του Ναύαρχου Λιμπέρη, όπως και του Γεράσιμου Αρσένη, και βέβαια γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί κάθε ευθύνη του Πρωθυπουργού. Στο μεταξύ, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας Black & Decker με σιγαστήρα, ροκανίζουν την καρέκλα του κυρίου Σιμίτη, τον οποίον οι περισσότεροι θεωρούν, όπως επισημαίνει στον τίτλο της η Καθημερινή, Πρωθυπουργό υποπροθεσμία και αναλώσιμο σε αυτή την φάση. Σημαντικό στοιχείο επίσης στο πολιτικό παρασκήνιο που παίζεται είναι και η στάση της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, που εστράφει και αυτή κατά του Κώστα Σιμίτη. Από την πλευρά του, το περιβάλλον του Πρωθυπουργού διοχετεύει το μήνυμα «Σιμίτης ή εκλογές», σε μια προσπάθεια αναχέτησης του ροκανίσματος του Σιμίτη, αλλά και για να τρενάρουν την παραμονή του στην εξουσία. Παράλληλα, ο Κώστας Λαλιώτης, σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, παίρνει μια θέση ισορροπιστή, αλλά με επικίνδυνες προοπτικές. Από την μία στηρίζει τον Κώστα Σιμίτη, ωστόσο από την άλλη τονίζει ότι τίποτα δεν είναι όπως χθες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ακόμα και την θέση του Αντιπροέδρου στο συνέδριο και να οδηγήσει αυτό στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Η παραμονή του Κώστα Σιμίτη στην εξουσία, παρά την σωρία των λαθών του, δεν είναι άσχετη, όπως επισημαίνουν πολιτικοί κύκλοι, με την επιδίωξη οργανωμένων συμφερόντων να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους για την ανάληψη κολοσσιαίων έργων του δημοσίου. Σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές, χρησιμοποιούν σε αυτή την φάση και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να προκαλέσουν παράλληλα εντονότερα προβλήματα και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Λέγεται μάλιστα ότι ο κ. Μητσοτάκης τα έχει βρει ήδη πλήρως με τον Κώστα Σιμίτη, τα εκδοτικά συγκροτήματα που τον στηρίζουν και τους άλλους παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου. Δεν είναι άσχετη εξάλλου, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, και η πολιτική της Αυριανής, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί το δημοσιογραφικό όργανο του επιτίμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη αρκετοί άνθρωποι του περιβάλλοντος Μητσοτάκη έχουν εκπομπές στα τηλεοπτικά κανάλια Κουρί αλλά και Μανούση, που είναι το δεύτερο στήριγμά του. Η Αυριανή μάλιστα επισήμανε χθες ότι θεωρείται πιθανότατο το ενδεχόμενο να βαδίζουμε προς μια οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και βέβαια τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, σύμφωνα πάντα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οδήγησαν σε σκληρό κατηγορό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος σε άρθρο του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής υποστηρίζει ότι με τα δημόσια έργα τρώγονται 3 εκατομμύρια και αναφέρεται σε αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης, άμεσο αλλά και ασφικτικό έλεγχο από τον Υπουργό Πεχοδέ Κώστα Λαλιώτη και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Και όλα αυτά την στιγμή που κυκλοφορούν έντονες φήμες για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Όπως μάλιστα γράφει ο επενδυτής, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο της Τουρκίας με νέα τετελεσμένα που θα δημιουργηθούν τους επόμενους μήνες και στόχο την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε βραχονισίδες του Ανατολικού Αιγαίου με την δημιουργία γκρίζα ζώνης και την συγκυριαρχία στην περιοχή. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτές είναι οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
και θα ακούσουμε κι άλλα από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες δικές μου πληροφορίες, ο κύριος Αρσένης δεν πρόκειται να σταματήσει στα ερωτήματα που έθεσε χθες. Τα επόμενα 24 ώρα, τις επόμενες εβδομάδες, ο κύριος Αρσένης θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο και ήδη, όπως αναφέρουν καλές πηγές, αξιόπιστες πηγές, η σύγκρουση με τον κύριο Σιμίτη κορυφώνεται. Τι γίνεται όμως με αυτούς τους πρακτικούς ανθρώπους που λέγονται μεγαλοεργολάβοι και οι οποίοι περιμένουν τη διανομή του πακέτου Ντελόρ? Ένα τρισεκατομμύριο, γράφουν οι εφημερίδες. Ποιοι θα μοιράσουν αυτά τα χίλια δισεκατομμύρια? Ποιοι θα μοιράσουν αυτό το τρισεκατομμύριο σε ανθρώπους που έχουν και μέσα ενημέρωσης και επηρεάζουν άμεσα και έμεσα τις πολιτικές μας εξελίξεις? Γιατί αυτοί οι μεγαλοεργολάβοι, φίλες και φίλοι, όπως όλοι γνωρίζετε ήδη, αυτά τα περίφημα διαπλεκόμενα συμφέροντα τα οποία κατά καιρούς καταγγέλουν οι πολιτικοί αρχηγοί μας, αλλά ουδέποτε κανείς κατονομάζει να πει αυτός και αυτός, αυτοί εκτός από τα έργα που θέλουν να πάρουν έχουν και μέσα ενημέρωσης, τα οποία βλέπουμε ότι αλλάζουν στις πρώτες σελίδες τους όταν πρόκειται για εφημερίδες, ή αλλάζουν, αν θέλετε, στην επιλογή των καλεσμένων τους σε ορισμένες εκπομπές βέβαια, όταν πρόκειται για ραδιοτηλεοπτικά κανάλια. Σήμερα εδώ στο στούντιο του Sky έχω τον κύριο Δημήτρη Κωστόπουλο, τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή της Αρκαδίας, που είναι και ο επικεφαλής της ΟΚΕ του Εθνικής Οικονομίας. Της ΟΚΕ Νέας Δημοκρατίας Εθνικής Οικονομίας. Ο κύριος Κωστόπουλος, όπως πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε, όλοι θα το γνωρίζετε, έχει ασχοληθεί πολύ με αυτά τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, έχει ασχοληθεί με διάφορα σκάνδαλα σε τράπεζες τον τελευταίο καιρό, έχει φτάσει και στον Άριο Πάγο, έχει ασχοληθεί και με αυτές τις τελευταίες ντροπολογίες, όπως χαρακτηρίστηκαν, αυτά τα τρεναρίσματα για την ονομαστικοποίηση των μετοχών διαφόρων εταιριών που θέλουν να πάρουν βέβαια έργα από το δημόσιο, αλλά να που οι μέτοχοί τους, οι μεγαλομέτοχοί τους, είναι και μέτοχοι σε μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Κωστόπουλος είναι κοντά μας, σας καλωσορίζω στο Χωρίς Αναισθητικό. Καλώς σας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο οπωσδήποτε πολλοί φίλοι τηλεθεατές θα ήθελαν να σας ρωτήσουν. Εάν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θα βάλει σε κάποια τάξη όλα αυτά τα μεγαλοσυμφέροντα, τα περίφημα διαπλεκόμενα, ή θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και, αν θέλετε, αυτό το κυνηγητό μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και διαπλεκομένων συμφερόντων και ταυτόχρονα το συνεταιρηλίκη? Γιατί από τη μια κατακέλλονται, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι έχουν σχέση πολύ μεγάλη με την εκτελεστική εξουσία και τον πολιτικό κόσμο. Ωραία ερώτηση, κύριε Τράγκα, και θα απαντήσω ειλικρινά τουλάχιστον τι πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλα περιθώρια. Αν η μέλουσα κυβέρνηση, που πιστεύουμε ότι θα είναι Νέα Δημοκρατία εμείς, δεν ασχοληθεί σοβαρά να ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα, μαζί με πολλά άλλα, αλλά βασικά αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, στο μέλλον καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να σταθεί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της τόσο μεγάλης ταύτισης με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Η δική μας τάση και διάθεση, θα την είδατε, είναι ακριβώς αυτή η τροπολογία, την οποία αποκαλέσατε τροπολογία, που ήταν εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική αδιέβαιρε. Την απεδέχθη ο Βενιζέλος τότε ως υπουργός των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και η οποία όμως, και αυτό ήταν το περίεργο, και γι' αυτό εγώ έκανα και αυτή την δική μου ανακοίνωση. Διεπίστωσα ενώ ψηφίστηκε ο νόμος, μάλλον δημοσιεύτηκε ο νόμος και έγινε νόμος του κράτους στις 3 Αυγούστου, προέβλεπε την σύνταξη, την υπογραφή ενός προεδρικού διατάγματος. Και ενώ πέρασε η ημερομηνία λήξεως, γιατί είχε διάρκεια 6 μηνών, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε ούτε το προεδρικό διάταγμα και ούτε είχε γίνει τίποτα. Βέβαια, εδώ υπάρχει δικαιολογία από τους εργολάβους ότι αφού δεν έγινε το προεδρικό διάταγμα, τι μας λέτε εμάς? Εκεί λοιπόν ήρθε η δική μου ερώτηση και είπα: τι κάνετε από αυτό? Μάλιστα. Πιστεύω όμως και πάλι ότι παρά το ότι δόθηκε η τρίμηνος παράτασης από η ενιάυσια, η οποία ήταν 6 μήνες και 6 μήνες, πιστεύω και πάλι ότι στους 3 μήνες αυτός ο νόμος, με αυτό το προεδρικό διάταγμα που πιθανόν να υπογραφεί, δεν θα μπορέσει πάλι να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Δεν θα υλοποιηθεί αυτό. Έτσι το πιστεύω και εγώ. Τι θα έχουμε κατά τη γνώμη σας? Τίποτα δεν θα έχουμε. Θα έρθει η κυβέρνηση και θα ζητήσει ετέραν παράταση. Και άλλη παράταση. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Για τους μεγαλοεργολάβους. Είναι δέσμια των μεγαλοεργολάβων αυτή η κυβέρνηση κατά τη γνώμη σας? Πιστεύω ότι. Είναι εχμάλωτη. Δεν μπορώ είναι να δεχτώ ότι είναι αμέλεια αυτή η μη υπογραφή τουλάχιστον του προεδρικού διατάγματος και η μη εις βάθος μελέτη αυτού του θέματος. Και συνεπώς θα μπορούσα να υποπτευθώ ότι συμβαίνουν όλα τα άλλα.
Βέβαια, πρακτικά θέλει κάποια άλλη ρύθμιση το θέμα, διότι δεν είναι εύκολο και να υλοποιηθεί. Υπάρχουν λεπτομέρειες οι οποίες δεν προβλέπονται ήδη από τον νόμο. Όμως ουσιαστικά πιστεύω ότι η μη υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για μένα οφείλεται σε δόλο. Πέστε μου κάτι, το μοίρασμα του 1 τρισεκατομμυρίου, σύμφωνα με δικές σας πληροφορίες, θα αποτελέσει σκάνδαλο στο τέλος? Γιατί μιλάνε ήδη οι εφημερίδες για ένα σκανδαλώδη τρόπο μοιράσματος του 1 τρισεκατομμυρίου. Κύριε Τράγκα, εμένα καταρχήν με ενοχλεί ο νόμος που υπάρχει για την ανάθεση των δημοσίων έργων. Ο νόμος αυτός δεν περιορίζει στον πρώτο ή τον δεύτερο μειοδότη, αλλά μπορεί να φτάσει στον 10ο ή τον 20ο, με διάφορους άλλους παράγοντες και δικαιολογίες. Συνεπώς, στο παιχνίδι αυτό υπάρχει δυνατότητα να δοθούν τα έργα εκεί που θέλει η κυβέρνηση. Οι πληροφορίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι δικές σας, που ηγείστε και της ΟΚΕ Εθνικής Οικονομίας, ποιες είναι? Γιατί σας βλέπω και μηδιάτε τώρα. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ, κύριε Τράγκα, με αυτό. Γιατί το θέμα. Δεν θέλετε να ασχοληθείτε? Περιμένουμε, απλώς εμείς παρακολουθούμε την κυβέρνηση για να δούμε. Δεν θέλετε να ασχοληθείτε γιατί φοβάστε ίσως τις αντιδράσεις διαφόρων μεγάλων εργολάβων ή γιατί έχετε μάθει διάφορα πράγματα τα οποία. Κύριε Τράγκα, εγώ δεν φοβάμαι πως διαπιστώνετε κανέναν. Εκφύσεως είμαι άνθρωπος ελεύθερος, αισιόδοξος, πραγματιστής, ρεαλιστής. Συνεπώς δεν πολιτεύομαι για να φοβάμαι κανέναν. Απλώς παρακολουθούμε και βλέπουμε την πορεία και θα δούμε τι θα πράξουμε κατά στην πορεία των γεγονότων. Και αυτή η περίφημη κόντρα σας, για να πάω σε κάτι που εντυπωσίασε, αυτή η περίφημη κόντρα σας με τον κύριο Πουλή και την Εμπορική Τράπεζα που σας είδαμε όλοι στα δελτία ειδήσεων να πηγαίνετε να καταθέτετε στον Άριο Πάγο κτλ. Αυτή που μπορεί να φτάσει, νομίζετε? Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι πράξεις που έχετε ήδη καταγγείλει, ας πούμε πράξεις του κυρίου Πουλή, πράξεις διαφόρων παραγόντων της σημερινής κυβέρνησης? Έχω πολλές καταγγελίες. Ναι, γιατί έχετε κάνει ένα τσουβάλι καταγγελίες. Ένα τσουβάλι καταγγελίες που θα μείνουν στις καλένδες, θα μείνουν χαρτιά, θα μείνουν τίποτα, απλώς καταγγελίες. Κύριε, φαντάζομαι. Ή κάποτε αυτός ο λαός θα καταλάβει ότι αυτές οι καταγγελίες πιάνουν τόπο. Υπάρχει κάποια κύρωση, υπάρχει κάποια τιμωρία ή τουλάχιστον διερευνάτε κάτι για να έρθει στα σωστά του. Και καταρχήν φαντάζομαι ότι η καταγγελία και μόνο είναι ανασταλτική κάποιον, τουλάχιστον για μικρό χρονικό διάστημα, κάποιον περαιτέρω. Αναχαιτίζει κάποιες άλλες. Αυτό είναι καλό που λέτε. Δεύτερον. Πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Δεύτερον, πιστεύω ότι πολλά εξ αυτών θα πάρουν το σωστό δρόμο. Άλλα από αυτά θα έχουν την εξέταση τη διοικητική και άλλα θα φτάσουν στη δικαιοσύνη και επομένως καλείται η δικαιοσύνη κάποτε να πάρει και αυτή θέση σε αυτά τα θέματα. Όπως σας είπα προηγουμένως και το πιστεύω, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι κάποιος διαχειριστής δημοσίου χρήματος και να είναι ανεξέλεγκτος. Δεν μπορεί πίσω από μια δικαιολογία ότι εγώ κάνω μια επιχειρηματική δηλαδή, πράξη. Δηλαδή, ως επικεφαλής της ΟΚΕ Εθνικής Οικονομίας, μπορείτε να πείτε σήμερα στους τηλεθεατές μας ότι είναι άδικο να εισπράττει το κράτος από τη μια μεριά μέσω διαφόρων μηχανισμών τόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια φόρους και από την άλλη μεριά να διανέμει έτσι το χρήμα όπως το διανέμει σε μεγαλοεργολάβους? Δεν είναι άδικο για έναν ολόκληρο κόσμο που περπατάει στο τούνελ εδώ και πολλά χρόνια με διάφορες διαδοχικές κυβερνήσεις? Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε 11,5 χρόνια Πασόκ και 3,5 χρόνια τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, 15 ολόκληρα χρόνια ακούει αυτός ο κόσμος ότι περπατάει σε ένα τούνελ. Τίποτα άλλο δεν ακούει. Και βγαίνει ο εκάστοτε υπουργός των Οικονομικών, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική, να εισπράξει. Όπως τώρα ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος βγαίνει να καλύψει τα ταμεία του. Και μόλις τα γεμίσει, έρχεται και ένα τρισεκατομμύριο από την ΕΟ και μοιράζεται σε 10 συγκεκριμένες τσέπες. Είναι δίκαιο? Όχι, παρόλο ότι όπως το θέσατε είναι περιπλεγμένο. Είναι εξυγχρονιστικό. Αλλά πιστεύω ότι μια καινούργια κυβέρνηση, μια σύγχρονη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που πρέπει να έρθει από εδώ και πέρα, πρέπει αυτά τα πράγματα να τα ξεκαθαρίσει. Και δεν περνάει πάντοτε μέσα από το τούνελ και τη λιτότητα ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη αυτού εδώ του τόπου. Βασικά περνάει μέσα καταρχήν από τη σωστή τοποθέτηση των δαπανών. Εδώ διαπιστώνει κανένας, είναι λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά φυτρώνουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες βίλες την περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός λαός υποφέρει. Την περίοδο κατά την οποία ζητάμε από τον τελευταίο πολίτη να βάλει το χέρι στην τσέπη για να συνεισφέρει στον κορβανά των εθνικών, του προϋπολογισμού. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε κάποιες δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με προμήθειες, με δημόσια έργα, είναι ενδιάμεση. Είναι η μειοψηφία όμως. Είναι μειοψηφία. Και αυτή η μειοψηφία. Η πολύ μικρή μειοψηφία. Πολύ μικρή μειοψηφία. Έτσι. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κάποια στιγμή αυτοί θα πρέπει λοιπόν να μάθουν να είναι νομοταγείς και να κινούνται μέσα στα πλαίσια των νόμων, της ηθικής, του δικαίου, της λογικής. Το κόμμα το δικό σας φοβάται τους μεγαλοεργολάβους ότι μπορεί να το εμποδίσουν να φτάσει στην εξουσία? Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα γιατί είμαστε ελεύθεροι και συνεπώς δεν φοβόμαστε τίποτα. Βλέπετε ότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ξεκινάμε αυτές
στις προς τα έξω καταγγελίες και στις τοποθετήσεις μας, τις οποίες και καλά, πιστεύω χράτα... εσείς. Θέλετε να πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ποτέ σχέση με μεγαλοργολάβους? Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν σημαίνει, δεν μπορώ να πω για το παρελθόν, αλλά εμείς έχουμε μια σημαία, κύριε Τράγκα, ότι τα